αλλάζουμε κλίμα. Εύη Σπανού, δηλαδή από το χειμωνιάτικο που πηγαίνουμε. Στο ανοιξιάτικο. Πηγαίνουμε στο ανοιξιάτικο γιατί. Γιατί θα μιλήσουμε για τουρισμό και γιατί το εγκόμιο της Κρήτης πλέκουν οι... Οι New York Times. Οι οποίοι... Οι οποίοι σε ένα δημοσίευμα, ναι, το οποίο ανήκει στο δημοσιογράφο Beadle Duke, χθες κάποια στιγμή αναστάτησαν όχι μόνο την Κρήτη αλλά και όλη την Ελλάδα, καθώς αποτελεί έναν από τους αγαπημένους προορισμούς για αερινό σκι σύμφωνα με τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος βρέθηκε σε διάφορες χιονισμένες κορυφές της Κρήτης και περιγράφει σε ένα εκτενές ρεπορτάζ, βλέπουμε, ναι, και χαρακτηριστικές φωτογραφίες, τη γνωριμία του με το νησί, με τους ανθρώπους, με Έλληνες σκιέρ. Με την παράδοση, αλλά και με όλους όσοι βρέθηκαν μαζί τους. Πρόσεξε, σε αυτή την εμπειρία. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, και βλέπουμε το δημοσίευμα, δεν στέκεται στις υποδομές του νησιού για να έρθει κάποιος να κάνει σκι, αλλά στο επίπεδο του χιονιού. Πολύ σωστά. Corn snow χαρακτήρισε το χιόνι που υπάρχει στην Κρήτη και φαίνεται ότι είναι το κατάλληλο χιόνι για όσους επιθυμούν, ναι, να κάνουν σκι. Μάλιστα, είχε μαζί του και τον Τζον Φάλκινερ, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ειδήμων σε ό,τι έχει να κάνει με το σκι, ναι, ο οποίος τον συμβούλευσε να επισκεφθεί την Κρήτη, να δει από κοντά τις ομορφιές. Και όπως ανέφερες, Νίκο, και εσύ, δεν υπάρχουν ακριβώς οι υποδομές με ανελκυστήρες που έχουμε συνηθίσει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ωστόσο, υπάρχει το κατάλληλο τοπίο. Και η κατάλληλη, η φύση μάλλον είναι έτοιμη να υποδεχθεί όλους όσοι επιθυμούν να κάνουν σκι. Η φύση μας βοηθά. Το θέμα είναι και οι άνθρωποι εδώ, σωστά, να βοηθήσουμε κι εμείς μέσα από υποδομές. Τα λέμε στη συνέχεια, Εύη. Πάμε στον κύριο Μιχάλη Βλατάκη, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης. Κύριε Βλατάκη, ο πλούτος της Κρήτης είναι αδιαπραγμάτευτος. Το θέμα είναι να τον εκμεταλλευτούμε κι εμείς. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή φώτιση να έχουμε. Λοιπόν, ακόμα ένα δημοσίευμα, ότι, σωστά, που μας είναι δικαιολογημένο, είναι δικαιολογημένο το όραμα που έχει ο Μιλών εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι η Κρήτη αξίζει να έχει τουρισμό 12 μήνες για πολλούς και διαλόγους. Επιβεβαιώνεται από τη New York Times όταν γράφει κάτι αυτό το μέσο, αν μη τι άλλο, έχει τρομερό αριθμό αναγνωστών. Και που γνωρίζει. Νομίζω καλά το αντικείμενο. Ότι που γνωρίζει, όταν αυτός που το γράφει έχει ακόμα μεγάλη σημασία, και όταν ο Φάλκινερ, ο ελβετός γκουρού του ski mountaining, γράφει ότι το καλύτερο χιόνι είναι στην Κρήτη, εάν μη τι άλλο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Και νομίζω είναι ένα ακόμα επιπρόσθετο όπλο για να μπορέσουμε σιγά σιγά, βάζοντας και αυτό στη φαρέτρα μας, να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικότητα αυτό το όνειρο. Ξέρετε, που κύριε Βλατάκη, όλοι, σωστά, πάλι. Για 12 μήνες τουρισμό μας βοηθάει η φύση, μας βοηθάνε τα ξένα ΜΜΕ με αυτά τα ρεπορτάζ, τα εκτενή. Τι πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα, ποια παρέμβαση, ποιο σχεδιασμός πρέπει να ηγηθεί σε αυτή την προσπάθεια? Έχουμε μερικές ώρες χρόνο στην εκπομπή σας να πούμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Μα ξέρω ότι μέσα σε λίγα λεπτά μπαίνετε στην ουσία και είστε ουσιώδης, οπότε δεν χρειάζεται η ώρα. Έχει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, την κρίση και την οικονομική ανέχεια που έφερε στον τουρισμό η πανδημία. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο η πολιτεία. Εάν λοιπόν η πολιτεία δεν υποστηρίξει κάποια μέτρα τα οποία πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να βγούμε στην αγορά με λογικές ανταγωνιστικές τιμές στους ανταγωνιστικούς προορισμούς που υπάρχουν την εποχή αυτή, τότε δεν έχουμε καμία ελπίδα. Πάντως υπάρχουν οι πελάτες αυτοί οι οποίοι θέλουν και μπορούν να έρθουν στην Κρήτη όχι μόνο για τον ήλιο και τη θάλασσα, και ο τρόπος για να τους προσελκύσουμε καταρχάς είναι οι τιμές. Και για να μπορέσουμε να βγούμε με τιμές ανταγωνιστικές, πρέπει η πολιτεία να πάρει κάποια πολύ σημαντικά μέτρα, τα οποία φωνάζουμε, τα έχουμε καταγράψει, τα λέμε σε όλους τους υπουργούς τουρισμού διαχρονικά. Δεν έχει γίνει τίποτε, θα συνεχίσουμε να το λέμε, να φωνάζουμε, και τέτοια άρθρα όπως αυτό
που είχατε την καλοσύνη να ασχοληθείτε. Αν μη τι άλλο, βοηθάει στην πίεση αυτή. Μάλιστα, με τις προκρατήσεις έχουν παγώσει, κύριε Βλαντάκη, με φόντο την επόμενη τουριστική σεζόν. Ναι, ποιο είναι το κλίμα? Είναι λογικό, έχουν παγώσει. Δεν έχει κανείς στο μυαλό του, όταν η πανδημία είχε αυτή τη μεταδοτικότητα, να σκεφτεί για διακοπές το καλοκαίρι. Δεν τρομοκρατούμαστε όμως, είμαστε ψύχρεμοι. Ξέρουμε και ελπίζουμε ότι αυτό το κύμα θα περάσει γρηγορότερα από τα άλλα και θα ευελπιστούμε ότι θα αρχίσει πολύ πιο δυναμικά η ροή των κρατήσεων για την επόμενη σεζόν. Σημειώστε το, το έχουμε πει και ξανά, θα είναι καλύτερη από το 2021. Το πόσο καλύτερη θα εξαρτηθεί πότε θα αρχίσουμε. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βλαντάκη. Και εγώ. Να είστε να καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.